παραβολή του ασώτου ιού. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και είπε ο πιο μικρός από αυτούς τον πατέρα. «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο που μου ανήκει από την περιουσία». Και του μοίρασε ο πατέρας την περιουσία. Και ύστερα από λίγες μέρες τα μάζεψε όλα ο μικρότερος γιος και έφυγε σε μακρινή χώρα. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσο τη ζωή. Και όταν αυτός τα ξόδεψε όλα, έπεσε σε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας και εκείνος τον έστειλε στα χωράφια να βόσκει χείρους. Και λαχταρούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανένας δεν του έδινε. Τότε ήρθε στον εαυτό του και είπε «Πόσοι υπηρέτες του πατέρα μου τρώνε ψωμί και τους περισσεύει και εγώ πεθαίνω της πείνας, θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα ήμαρτον στον ουρανό και σε εσένα και δεν αξίζω πια να με πεις παιδί σου, κάναμε σαν ένα από τους υπηρέτες σου». Και σηκώθηκε και ήρθε στον πατέρα του και ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον πόνεσε η ψυχή του και έτρεξε και έπεσε στο λαιμό του και το φίλησε καλά-καλά. Τότε του είπε ο γιος «Πατέρα ήμαρτον στον ουρανό και σε εσένα και δεν αξίζω πια να με πεις παιδί σου». Και ο πατέρας είπε στους υπηρέτες του «Βγάλτε και φέρτε την πιο καλή φορεσιά και ντύστε τον και βάλτε δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρτε και σφάξτε το θρεμένο μοσχάρι και ας φάμε και ας χαρούμε, γιατί τούτο το παιδί μου ήταν πεθαμένο και ξανάζησε και ήταν χαμένο και βρέθηκε και άρχιζαν να διασκεδάζουν». Και ήταν ο μεγαλύτερος γιος του στο χωράφι και όπως ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και τραγούδια και κάλεσε έναν από τους υπηρέτες και ζητούσε να μάθει τι τάχα να ήσαν τούτα. Και ο υπηρέτης του είπε «Ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι, γιατί τον είδε και ήρθε πίσω γερός». Τότε οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Βγήκε λοιπόν ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε στον πατέρα «Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παραμέλησα εντολή σου και ποτέ δεν έδωκε σε εμένα ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Αλλά όταν ήρθε τούτος ο υιός σου που σου έφαγε όλο του το βίο με τις αμαρτωλές, έσφαξε για χάρη του το θρεμένο μοσχάρι». Τότε ο πατέρας του είπε «Παιδί μου, εσύ πάντα είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου, αλλά έπρεπε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε, γιατί αυτός ο αδελφός σου ήταν πεθαμένος και ξαναέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Η αμαρτία που έκανε ο νεότερος γιος της παραβολής είναι ότι έφυγε μακριά από το σπίτι του πατέρα του. Βέβαια, αυτό δείχνει πως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εγωισμό της ηλικίας του. Νόμιζε πως μόνος του μπορεί να τα καταφέρει και επομένως δεν χρειαζόταν την κυδαιμονία του πατέρα του. Άλλωστε είχε και ένα σωρό χρήματα που πήρε από το μερίδιο της πατρικής περιουσίας. Ο άσωτος γιος στη μακρινή χώρα ξόδευσε όλα του τα χρήματα ζώνα σώτος. Ύστερα όμως βρέθηκε σε μία φοβερή πείνα και το χειρότερο πως αισθανόταν μοναχός στην ξενιτιά. Προσπαθούσε να χορτάσει την πείνα του με τα ξυλοκέρατα των χείρων, μα και αυτά δεν του έδιναν τα αφεντικά που δούλευε ως χειροβοσκός. Αυτό που έπαθε ο άσωτος υιός είναι κατάντημα κάθε ανθρώπου που ξεμακραίνει από το Θεό και την Εκκλησία. Νιώθει πραγματική πείνα και γύμνια πνευματική. Όλοι οι άλλοι αρχίζουν να τον εγκαταλείπουν και να τον περιφρονούν, όταν μάλιστα αντιληφθούν πως τελείωσαν τα χρήματα και η περιουσία του. Ο άσωτος υιός μέσα στη συμφορά του θυμήθηκε αμέσως το πατρικό του σπίτι. Ξαναγύρισε στον εαυτό του, λέγει το Ευαγγέλιο. Άρχισε να ξαναζεί την αγάπη του πατέρα του, που τη σκορπούσε στα παιδιά του και σε όλους τους υπηρέτες του. Τώρα λαχταράει να ξαναζήσει στην αγάπη του πατέρα του. Γι' αυτό και παίρνει την απόφαση της επιστροφής. Η συνάντηση του πατέρα με τον άσωτο υιό είναι πολύ ανθρώπινη και συγκινητική. Ο πατέρας που τον περίμενε πάντα να ξαναγυρίσει, έτρεξε πρώτος και μόλις το συνάντησε, άρχισε να τον φυλάει καλά-καλά.
Μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της πατρικής αγάπης, ο άστοτος πρόλαβε μόνο να πει «Πατέρα, ήμαρτον στον ουρανό και σε εσένα, και δεν αξίζω πια να με λες παιδί σου». Ο πατέρας έδωσε εντολή να αρχίσει το πανηγύρι της χαράς και της ευτυχίας, με την ετοιμασία του τραπεζιού που θα στολιζόταν με το θρεμένο μοσχάρι. Μέσα στη χαρά όμως αυτή υπάρχει και η παραφωνία στη διαγωγή του μεγαλύτερου Υιού. Ήταν ο φρόνιμος και ο υπάκουος, όλες τις αρετές τις είχε, αλλά δεν είχε στην καρδιά του καθόλου αγάπη. Γι' αυτό και διαφώνησε και φιλονίκησε με το στοργικό πατέρα του. Δεν μπόρεσε σε όλη του τη ζωή να καταλάβει αυτό που του είπε ο πατέρας του. «Παιδί μου, όλα τα δικά μου είναι και δικά σου, γιατί εσύ θα είσαι πάντα μαζί μου». Η σημερινή παραβολή μας είναι από τα ωραιότερα κείμενα του Ευαγγελίου. Είναι πολύ σωστό αυτό που έχει υποθεί, ότι εάν είχε χαθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αλλά είχαμε στα χέρια μας μόνο την παραβολή του ασώτου Υιού, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός και η Εκκλησία, γιατί η παραβολή έχει μέσα της τα πάντα. Ο κάθε άνθρωπος παίρνει θάρρος από τη μετάνοια του ασώτου Υιού. Ξέρουμε πως ο Θεός Πατέρας μας περιμένει κάθε μέρα να γυρίσουμε κοντά Του. Χρειάζεται να απορρίπτουμε την αμαρτία που μας χωρίζει από το Θεό και να επιστρέφουμε με τη μετάνοιά μας στην αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας βεβαιώνει πως με την επιστροφή του αμαρτωλού στο Θεό, οι άγγελοι πανηγυρίζουν στον ουρανό και χαίρονται για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Ό,τι σ' αγάπης και μεγαλοψυχία σου Κύριε, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
γύμνωσέ με και ηρεμώ τον λόγο τον της ψυχής τα χαρίσματα ασώτος διεσκόρπισα ίσον με ως ένα τον μυστήον σου. Οδύε με εμέν στα και την πρώτη καταστολή επενδύει εισείς με ως μόνο